ωραία μέρα, ήρθε η ώρα να δω λίγο έξω από το μπαλκόνι μου. Τι! Τι είναι αυτό! Ποιος το έκτισε αυτό! Γεια σας, μαύρος μαύρος, τι κάνετε, πώς θα κάνεις ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα, όπως είδατε και από το intro, ήρθε η ώρα για μερικές κατασκευές. Έφτιαξα κάποια πράγματα στο σπίτι μου. Ήθελα γενικά να κάνω λίγο πιο όμορφη την περιοχή μου, οπότε έφερα τον Muffin το Μάστορα και ασχολήθηκε αρκετά, η αλήθεια είναι. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι αυτό εδώ πέρα το γερανό. Και σίγουρα δεν μοιάζει με παιχνίδι γερανό. Όποιος πει ότι μοιάζει με παιχνίδι γερανό, θα έχει να κάνει με μένα και το Muffin το Μάστορα. Είναι επίσης και ένα elevator το οποίο με πηγαίνει κάτω στα mines, πέφτοντας σε αυτή εδώ πέρα την τρύπα. Είμαστε εδώ πέρα στα mines μου που, όπως βλέπετε, έχω σκάψει λίγο. Έτσι ελάχιστα. Σίγουρα δεν έχω τα περισσότερα διαμάδια σε όλο το σερβέρ. Σίγουρα δεν είμαι πάμπλητος. Σίγουρα δεν ξέρω τι να τα κάνω. Και μετά ανεβαίνεις εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το Bubble Elevator. Το οποίο είναι Bubble Elevator γιατί κάνεις. Και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Επίσης, το προηγούμενο επεισόδιο σας έδειξα αυτή εδώ πέρα τη φάρμα. Η οποία είναι η αγελαδο φάρμα. Πάντα σε αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Πεθαίνουν οι αγελάδες. Είναι λίγο λυπηρό η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων γεμίζει με όμορφες μπριζολίτσες που μπορούμε να τις βάλουμε μετά στον τραγανό κάβουρα. Για να λειτουργήσει αυτή η φάρμα θέλει πάρα πολύ wheat. Οπότε ο Muffin ο Μάστορας ξεκίνησε δουλειά. Αποφάσισα λοιπόν ότι θα χρειαστώ αρκετό wheat για να μπορέσω να έχω πολλές μπριζόλες και να γεμίσω το μαγαζί μου. Έτσι λοιπόν έφτιαξα μια όμορφη φάρμα με τα δεδρομάκια της και προφανώς τα ροζ φέντσες της. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα νέα ροζ δέντρα, οπότε θα το κρατήσουμε αυτό το στυλ. Επίσης έφτιαξα ένα μικρό περιπτεράκι ώστε να μπορώ να αποθηκεύω όλη τη σοδειά μας με το σιτάρι. Έπειτα, λίγο πιο δίπλα, σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει ένα φάρο στην περιοχή ώστε να φωτίζει οποιαδήποτε βαρκούλα περνάει από το ποταμάκι. Προφανώς δεν θα περνάει κάποια βάρκα γιατί είναι το σπίτι μου εκεί, αλλά καταλάβατε, είναι όμορφο. Επίσης, ναι, και ο φάρο είναι ροζ, πρέπει να κρατήσουμε μια ομοιομορφία και μια αισθητική. Επίσης, χρειαζόμουν κάποια στιγμή να φτιάξω και ένα enchanting table και αυτό έκανα. Το έβαλα ακριβώς με το που μπαίνει στην περιοχή και νομίζω βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια, όχι ότι χρειάζομαι enchant γιατί ο Base πουλάει βιβλία, αλλά και πάλι. Τέλος, λίγο πιο κάτω, αφού έφτιαξα και μερικά διαδρομάκια, έφτιαξα το Nether Portal. Αυτό που σκεφτόμουν παρόλα αυτά, όσο έφτιαχνα το Nether Portal, είναι ότι δεν έχω πατήσει ούτε μισό δευτερόλεπτο στο Nether. Πράγμα που θα κάνουμε σε αυτό το πέρα το επεισόδιο. Δεν θα σας το κρύψω, φοβάμαι αρκετά, αλλά ξέρεις τι, εδώ πέρα είμαστε για να ξεπερνάμε τους φόβους μας και να γινόμαστε πιο δυνατοί. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή έχει αρχίσει να γεμίζει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, έχω εδώ και τις φάρμες, έχω και το φάρο, έχω τα διαδρομάκια και σιγά σιγά θέλω να γεμίσει όλη αυτή η περιοχή. Λέω να πάω προς το μαγαζί, λέω να πάω προς τον τραγανό κάβουρα, να δω μήπως έχουμε βγάλει κανέναν λεφτό, αν και δεν νομίζω, γιατί έχουμε ανταγωνισμό σε αυτό εδώ πέρα το σερβερ. Αυτόν τον ανταγωνισμό εννοώ το Φίλιππο, ο οποίος πουλάει χρυσά καρότα και είμαι σίγουρος ότι κάνει πολύ καλύτερες δουλειές από μένα. Να πάρει χεστή βλαμμένος. Επίσης, σας άκουσα που μου είπατε να ανεβάσω τις τιμές. Όντως, παιδιά, οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Πού είμαι, εδώ. Οι τιμές ήταν όντως πάρα πολύ χαμηλές, οπότε έβαλα ένα στακ μπριζόλες, δύο διαμάντια. Νομίζω είναι καλή τιμή. Το έχω ψιλογεμίσει, εντάξει, θέλει ακόμα πάρα πολύ πράγμα. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει αγοράσει κάποιος. Έχω εδώ πέρα κάνει λεφτό, όχι. Οπότε δεν έχει σημασία. Ελάτε στο μαγαζί μου, ξέρω εγώ, κάνω εκπτώσεις, το υπόσχομαι. Ξέρεις τι, δεν με νοιάζουν κιόλας τα διαμάντια. Έχω πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή είμαι ζάμπλουτος, είμαι ο πιο πλούσιος εδώ πέρα το σερβέρ. Δεν έχω τι να κάνω τα διαμάντια μου. Είμαι τόσο πλούσιος που είμαι. Οχ, τι είναι αυτό. Πάρη. Γιατί γράφει 0. Λες και ήρθα πίσω στο Zero Land, είναι τι φάση. Είναι μέσα. Είναι μέσα. Πώς μπαίνω μέσα. Ανοίχτε μου. Ανοίχτε μου, ρε άχρηστη. Δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα. Πόσα τεθ έχεις. Ο Πάρης είναι μέσα και ο Φίλιππος. Τι κάνουν αυτοί βλαμμένοι. Το 0 έχει να κάνει με το πόσα λεφτά έχετε. 4 τεθ και θες να μπεις εδώ μέσα. Τώρα κατάλαβες ποιος είναι ο ανώτερος. Δεν θα μπεις ποτέ εδώ μέσα. Πώς σου φάνηκε τώρα αυτό? Το μόνο εμείς που χρειάστηκε είναι να μου ανοίξει για να μπω. Καλώς όρισες στο 0 Death Club. Τι ίδια είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Εσύ είσαι άσχημο. Και για πείτε ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα σε αυτό το club. Έλα να σου δείξουμε, να πάρεις ένα sneak peek, Φίλιππέ ναι. Μου. Ξέρεις τι να κάνεις. Καθόμαστε. Όχι, εσύ μας παρακολουθείς, περίμενε. Α, σε παρακολουθώ. Θα μου κάνει λίγο σκετσάκι. Για τα μέλη, ναι, που έχουν 0 death. Ωραία, πάμε. Καλέ, τι που πούνε σε αυτοί που έχουν death και εμείς δεν έχουμε. Ναι, είναι όλοι τους ηλίθιοι. Χαχαχαχαχαχαχαχαχα. Πέρα στο 0 death club, κατάλαβες. Ναι, πολύ ωραίο, θα φύγω εγώ τώρα. Όχι, βρε, γεια σας. Όλοι, εκτός από εσένα, Μαφινάρα μου, εσύ είσαι ο πιο κούκλος. Τι θέλετε, γιατί μου λέτε γλυκά λόγια, τι φάση με εσάς. Θέλουμε να βάλουμε και το δικό σου όνομα σε αυτό εδώ το board. Εγώ δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έχω 4 deaths, όχι 0. Έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να είσαι ο πιο κούκλος που είσαι ήδη, ο πιο πανέμορφος που είσαι ήδη, ο πιο με τα πολλά λεφτά που είσαι ήδη και να κάνεις και κοινωνικό καλό. Δεν θέλω να κάνω κοινωνικό καλό.
Θα σε λατρεύουν όλοι. Εσείς οι δύο θα με λατρεύετε, όχι όλοι. Όλο ο σερβερ. Οπότε θα φανταστώ, θέλετε και εσείς τα διαμάντια μου. Το ήξερα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε αυτό εδώ πέρα το σερβερ που να μην θέλει τα διαμάντια μου. Και μάλιστα μου ζητάει τα διαμάντια μου χωρίς να μου δώσετε τίποτα πίσω. Τι είναι αυτό? Θα σου δώσουμε διαφήμιση από το 0 Club. Θα γίνεις πιο γνωστός και θα σου έρθουν πιο πολλά διαμάντια. Όπα, θα γίνω πιο γνωστός. Κοίτα τι γράφει εδώ. Κοίτα τι γράφει εδώ. Σπόνσορες. Παρ' όλα αυτά κάτι μου θυμίζει αυτός ο γραφικός χαρακτήρας, πάρει. Κάπου το έχω ξαναδεί σε κάποια πινακίδα. Τι έχεις δει? Δεν μου έρχεται κάτι, δεν μου έρχεται κάτι. Πέρα από την πάρα πολύ διαφήμιση, τι θέλετε από μένα? Όχι, εσείς θα μου κάνετε διαφήμιση. Εμείς θα σου κάνουμε διαφήμιση και απλά θέλουμε έτσι ένα καύσιμο για να πάρει μπρος το μηδέν Death Club. Call και εγώ ψάχνω. Όχι, θα σου δώσουμε call. Καθίστε εδώ πέρα, πάμε στην καρέκλα. Έχω να σας πω τους όρους μου. Πάρε, σε παρακαλώ, πήγαμε την άλλη μεριά. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε τα λεφτά μου. Και δεν έχετε τίποτα εσείς οι δύο άχρηστα μου δώσετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να σας κοροϊδεύω, θέλω να βάλετε στους σπόνσορες το κεφάλι μου δίπλα. Ναι. Και θα σας δώσω τα διαμαντάκια. Και θέλω κάθε φορά που έρχεστε από εδώ πέρα να λέτε: ω, τι ωραίο σπόνσορες. Ωραία. Σύμφωνοι. Ωραία. Κλείσαμε. Λοιπόν, θα γίνουν δύο transactions. Ένα τώρα και ένα μόλις τελειώσετε με το κεφάλι. Τώρα θα σας δώσω λίγα διαμαντάκια και την επόμενη φορά θα σας δώσω περισσότερα. Λοιπόν, πάρτε λίγα διαμαντάκια τώρα. Βασικά, πάρτε τα νέα αυτά μερικά, έτσι λίγα να έχετε. Νομίζω είναι η αρχή μια περίμενε. Συνεργασία. Μη βιαστείς. 32 diamond blocks ο καθένας μόνο. Δεν είναι αυτό που ελπίζαμε, αλλά. Θα δεν είναι αυτό που ελπίζατε. Θα σου κάνουμε τη χάρη. Άμα μου κάνει τη χάρη, την επόμενη φορά τότε θα έχω περισσότερα. Καλή συνέχεια. Τι κορόιδο είναι αυτό? Γίναμε πάρη. Γίναμε πλούσιοι. Σας ακούω. Γίναμε. Αφού κάναμε τη φιλανθρωπία μας και στα παιδιά, τα οποία είναι φτωχαδάκια τέλος πάντων, νομίζω ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με τα καθήκοντά μου σαν σερίφης. Γιατί ο καημένος ο Φίλιππος, μόνο αυτός δουλεύει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Το παιδί όλη μέρα δουλεύει. Δηλαδή, είναι ο πιο πιστός σερίφης που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάρει βραβείο. Νομίζω ήρθε η ώρα να βάλουμε κι εμείς τη στολή μας. Ανέβω εδώ πέρα πάνω, να μην με δει και κανένα την ώρα που αλλάζω. Τώρα μάλιστα. Ναι, τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Ενώ είμαστε πολύ καλύτερα τώρα, το μουστάκι μέσα. Φτου. Τι θα γίνει με το μουστάκι? Είναι η μέρα για την ανάκριση, μαφινάρα μου. Ναι, Φιλιππάρα μου. Θα τους πιάσουμε όλους. Θα τους πιάσουμε όλους. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις την ανάκριση? Ναι, περιμένω. Θα έρθεις και εσύ. Θα κάνουμε το μυστικό καλός και κακός. Εννοείται, Φιλιππάρα μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πρέπει να φέρω τους φακέλους από τον κάθε βλαμμένο. Είναι εδώ πέρα πάνω στην σοφίτα. Ξεκίνησε, άμα θες την ανάκριση, και έρχομαι. Όπα, τι είναι αυτό που ακούγεται? Τι έχω? Επιστρέφω σε λίγο. Έρχομαι κι εγώ. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται εκεί? Τι είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός? Όχι! Φύγε από εκεί! Φύγε! Βλαμμένο! Δεν θα ανάψει το φιτίλι! Δύο σερίφιδες! Φιλιππάρα, ποιος είναι αυτός? Ο σκασμένος κάστρας! Ο σκατάς! Αυτό δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Μπορεί να σταματήσατε το κανόνι μου, αλλά δεν πειράζει. Σύντομα το όνομά μου θα μαθευτεί σε όλο το σερβερ. Και όλοι θα φωνάζουν Κάστας κάστρα! Τι λέει μωρέ αυτός ο σκατός? Κάστρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι είπε. Φιλιππάρα, τι είναι όλο αυτό? Είναι ένα κανόνι. Ο ηλίθιος ήθελε να ανατινάξει το μαγαζί του Μπέιζ. Άμα δεις μέσα. Είναι γεμάτο TNT! Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.048 TNT, Φιλιππάρα μου! Πολύ ακριβής είσαι στους υπολογισμούς σου. Είμαι καλός στο διαμετράω διαμάντια, είναι το ίδιο πράγμα. Τι θα τα κάνουμε τόσο TNT? Πρέπει να τα καταχέσουμε! Πρέπει να τα κατασχέσουμε, μαφινάρα μου! Όντως, θα το βάλουμε στα υπόγειο του σερυφάδικου! Ανεβαίνω, πάμε να τα πάρουμε! 2 hours later. Μας πήρε όλη τη μέρα, μαφινάρα μου, νύχτωσε, αλλά τουλάχιστον το καθαρίσαμε τις βλακίες. Όντως, Φιλιππάρα μου, πάμε να το βάλουμε στο σερυφάδικο τώρα να τα κρύψουμε, να μην τα πάρει ποτέ κανείς αυτά τα TNT! Αυτό το πράγμα εδώ πέρα με την παρανομία στο σερβερ, αλήθεια, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Φτου! Δεν μπορεί να συνεχίσει, πρέπει κάτι να κάνω. Ξέρεις τι, κατασχέσαμε τα TNT, αλλά υπάρχει ένα ακόμα απαγορευμένο μπλοκ. Και αυτό είναι το Netherite. Αφού κατασχέσαμε λοιπόν όλα τα TNT από τον Σκάστρα, αποφάσισα λοιπόν να φτιάξω αφίσες που θα κολλήσω σε όλο το σερβερ, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να το δουν και να ενημερωθούν για το απαγορευμένο μπλοκ. Δηλαδή το Netherite. Το Netherite κάνει πολύ πιο δυνατά την πανοπλία σου, όπως και τα
τα όπλα σου, οπότε θα είχαν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα εναντίον των Σερίφιδων. Όποιος έχει Netherite λοιπόν θα είναι ένοχος για τα εγκλήματα κατά των 404. Για να φτιάξω την αφίσα θα χρειαστώ πάρα μα πάρα πολλά blocks. Και πιο συγκεκριμένα 16.384 blocks. Ναι, το μέτρησα. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε να χτίζω κάτι. Αυτό το κάτι είναι ένα pixel art που θα μπει στην αφίσα για να κολλήσω σε όλο το σερβερ. Δυστυχώς όλη αυτή η διαδικασία, πέρα από πανάκριβη, είναι και χρονοβόρα. Μου πήρε πάνω από 6 ώρες για να το φτιάξω όλο αυτό, αλλά επιτέλους τα κατάφερα και τώρα ήρθε η ώρα να τις βάλουμε παντού στο σερβερ. Μπορεί τώρα εδώ πέρα να μην φαίνεται τεράστιο, αλλά αν πας κοντά, καταλαβαίνεις το μέγεθος όλο αυτό εδώ πέρα του πράγματος. Είναι τεράστιο! Είναι γιγαντιαίο! Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω ένα Sulker Box με κάποια maps που άμα τα βάλω στο χέρι μου. Είναι το Netherite! Και τώρα το μόνο που μας έχει μείνει είναι να το κολλήσουμε! Ή να κολλήσουμε τις αφίσες. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσω πίσω στην πόλη. One eternity later. Το πρώτο μέρος που θα κολλήσουμε την αφίσα προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ίδιο το σερυφάδικο. Οπότε, boom, θα κολλήσω εδώ πέρα μία στη γέφυρα. Ώστε όποιος περνάει τη γεφυρούλα να το βλέπει. Θα βάλω και ένα έξοδο μαγαζί του Base. Γιατί ξέρω ότι έχει πολλή πελατεία, οπότε θα το δει περισσότερος κόσμος. Προφανώς θα βάλω και στον τραγανό κάβουρα, ώστε όλος ο κόσμος να ξέρει ότι εγώ, ο Muffin, είμαι κατά του Netherite. Είμαι γενικά πολύ κατά του Netherite. Θα βάλω και στην εκκλησία, ώστε όλοι οι πιστοί που έρχονται και προσκυνάνε να το βλέπουν και να λένε: ξέρεις τι, ναι, η εκκλησία μας δεν θέλει Netherite. Θα βάλω ακριβώς και δίπλα από το map όλου του σερβερ, ώστε όποιος έρχεται να βλέπει το map να ξέρει ότι τα Netherite είναι καταπαγορευμένα. Όπως και στην είσοδο του mall, γιατί πάρα πολλά άτομα πηγαίνουν και έρχονται από το mall να ξέρουν ότι απαγορεύεται διαροπάλου. Boom! Απαγορεύονται τα Netherite. Boom. Ωραία, και αφού τελειώσαμε λοιπόν και με τις αφίσες, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε προς το Nether. Γενικά ο στόχος μου στο Nether είναι πιο πολύ να κάνω λίγο scouting. Το βασικό μας πράγμα που χρειαζόμαστε είναι Nether Skulls και Blaze Rods. Και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να βρούμε Fortress. Με το 1, με το 2, με το 3! Α, θα πεθάνω! Με το που πάτησα το πόδι μου, κατάλαβα ότι τα πράγματα όμως στο Nether δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Όπου και να κοίταζα, έβρισκα παντού λάβα και καμία διέξοδο για να βρω κάποιο Fortress. Αποφάσισα να σκάψω λίγο, μήπως και καταφέρω να αλλάξω biome. Αλλά ακόμα και εκεί, η τύχη δεν μου χτύπησε την πόρτα. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια ελεύθερη πτώση στο απόλυτο κενό. Κατά πιο το φόβο μου όμως, πήρα μια ανάσα και άρχισα να πετάω από εδώ και από εκεί για να βρω το Fortress που τόση ώρα έψαχνα. Δυστυχώς πάλι χωρίς επιτυχία. Είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. Αισθανόμουν ότι κάθε κίνηση που έκανα ήταν λάθος και με πήγαινε όλο ένα βήμα τη φορά πιο μακριά από το Fortress. Πρέπει να ήμουν πάνω από μία ώρα μέσα στο Nether, να περιφέρομαι χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο άσχημα. Ήμουν εντελώς αποκλεισμένος, με μόνη διέξοδο να σκάψω μέσα από το Netherrack. Μήπως και καταφέρω να φύγω. Και εκεί συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ωχ, τι είναι αυτό! Αυτό είναι διβρύ! Αυτό είναι το απογορευμένο. Φτού! Είναι το απογορευμένο μπλοκ! Δεν κάνω να το κοιτάω καν! Από την άλλη, όποιος έχει αυτό το μπλοκ είναι πιο πλούσιος στο σερβερ. Και προφανώς, εγώ είμαι πιο πλούσιος στο σερβερ. Άμα το πάρω και δεν το χρησιμοποιήσω κάπως, είναι απογορευμένο. Ή μπορώ να το πάρω και να μην το πω σε κανέναν ότι το έχω. Οπότε εγώ θα ξέρω ότι θα είμαι πιο πλούσιος και οι υπόλοιποι δεν θα το ξέρουνε. Αυτό, παιδιά, θα είναι το μυστικό μας. Μην τολμήσετε και το πείτε σε κάποιον. Οχ, όχι! Φάνηκε το advancement ότι το έχω. Ευτυχώς δεν είναι κανείς μέσα. Πάλι καλά. Ο Φίλιππος, ο συνεργάτης μου που ξέρει ότι απαγορεύονται τα Netherite blocks. Παίξ' το cool. Τι γραφεί, γεια σου πανέμορφε και πιστεύω μου συνάδελφε. Πρέπει να το παίξω cool. Γεια σου, μαγκά. Ελπίζω να μην το κατάλαβε. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε όλους κακούς. Με είπε μάγκα μου. Το πίστεψε και για κάποιο λόγο τώρα πρέπει να λέμε ένα στον άλλον μάγκα μου. Βρήκα κι άλλα δύο. Αυτά δεν πρέπει να τα πάρω όμως, εντάξει είπαμε θα πάρω ένα. Έχω το ένα, εντάξει προφανώς, αλλά δεν χρειάζομαι παραπάνω. Με το κόλλο μου στάξει και όλε τι στιγμέ. Βέβαια από την άλλη, για να φτιάξω ένα Netherite, χρειάζομαι 4. Οπότε εγώ με αυτά τα 2 θα έχω 3. Οπότε δεν νομίζω να βλάψει κάποιον να τα πάρω. Αλλά θα παραμείνω στα 3. Δεν γίνεται ποτέ να έχω 4. Αυτό αλήθεια το απαγορεύω μέχρι κι εγώ. Ξέρεις τι, πάμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν το αντέχω άλλο αυτό το μαρτύριο. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Ευτυχώς. Βρήκα κι άλλο! Όχι! Δεν μπορώ να το πάρω, αλλά από την άλλη θα είμαι πιο πλούσιος όλο το σερβερ. Άμα δεν το έχει ο Σερίφης, ώστε να δείξω ότι αυτό είναι κακό μπλοκ, ποιος άλλος θα το έχει, σωστά. Πάρ' το, πάρ' το, αλλά απαγορεύεται οπωσδήποτε να φτιάξω Netherite με αυτό. Είσαι δικό μου πλέον! Είμαι παράνομος! Το Netherite θα το βάλω μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Εδώ πέρα που κανείς δεν ξέρει προφανώς. Και ήρθε η ώρα να το κλείσω μια και καλή το θησαυροφυλάκιο. Πέτυχε ένα από τους δύο στόχους. Πατάμε το μυστικό κωδικό και κλείνει και εδώ πέρα. Και τρίτο και πιο σημαντικό. Πάτα σε αυτό εδώ πέρα το κουμπί και σε κλείνει μέσα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να μάθει ότι έχω Netherite.
Του, όχι τώρα μουστάκι! Αυτό, παιδιά, θα είναι το μυστικό μας.